Για τον όμιλο παραμονή στην ΑΕ Χανίων, ο Ίκαρος υποδέχθηκε την Ουραγό Ιωνία. Το παιχνίδι άγωνο και χωρίς ιδιαίτερες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, με τον Ίκαρο να διατηρεί σε κάθε περίπτωση την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά να μην μπορεί να σκοράρει, όπως επίσης ούτε και η Ιωνία το κατάφερε. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι ο Ίκαρος είχε κάποιες αρκετά καλές ευκαιρίες. Εδώ ένα σουτ από τον Βοιατζή και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ακόμα ένα με τον Χριστόπουλο. Το 0-0 παρέμεινε. Η Ιωνία πλέον μόνο με θαύμα θα σωθεί από τον υποβιβασμό. Στον Αύσταθμο η Ασπίδα επικράτησε με 2-0 επί του Τιτάνα. Εδώ είναι το 1-0 στο 23 με τον Καραθανάση. Δυνατό σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα στο βάθος των δικτύων του Κοσμαδάκη. Το προβάδισμα στην ομάδα του Ναυστάθμου, που στη συνέχεια στην επανάληψη πέτυχε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με τον Μήτρο που πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας. Τσίμπησε την μπάλα μπροστά από τον Κοσμαδάκη και την έστειλε στα δίχτυα για το τελικό 2-0. Ξαναβλέπουμε την επίτευξη του τέρματος που έκλεισε το σκορ για την Ασπίδα. Δαόχ και Ροδοπού συναντήθηκαν στους Αγίους Αποστόλους το απόγευμα της Κυριακής. Η αναμέτρηση αυτή επίσης δεν είχε πάρα πολλές φάσεις. Όμως εδώ υποδεικνύεται πέναλτι στο 50 λεπτό υπέρ του Δαόχ. Πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει ο Σαχμπατζίδης. Θα ευστοχίσει και θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Δαόχ. Θα ξαναδούμε την εκτέλεση εδώ. Εύκολο το έργο για τον Σαχμπατζίδη. Ωστόσο η ισοφάριση ήρθε στο 82 με πολύ όμορφο φάουλ από τον Κωστόπουλο. Παρά το πολυπρόσωπο τείχος, η μπάλα καταλήγει στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Ιακημίδη. Τελικό αποτέλεσμα, Δαόχ, Ροδοπού 1-1.